ομάδα The Robot Friends 1. Με λένε Μίλτα, εγώ είμαι ο Θάσος. Με λένε Άρη. Με λένε Γιάννη. Με λένε Βασίλη. Με λένε Μαρία. Ο αγαπημένος μου YouTuber είναι ο Τόλης. Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε στον πανελλήνιο διαγωνισμό WRO Hellas. Έχουμε σκεφτεί και φτιάξει ένα εινοπείο. Υπάρχουν πολλά εινοπεία για αμπέλεια στην δράμα. Όπου παράγονται κρασιά. Όπου το κρασί του φημίζεται τόσο πολύ στο εξωτερικό όσο είναι στην Ελλάδα. Έχουμε υλοποιήσει το εινοποιείο μας με δύο μηχανικές μηχανές. Ωραία. Τώρα θα σας δείξουμε πώς φτιάχνετε το κρασί. Τα κρασί αποτελείται από σταφύλια. Τα μαζεύουμε το Σεπτέμβριο όταν έχουν οριμάσει. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να καταλάβουμε ότι έχουν οριμάσει. Η γεύση τους, το χρώμα τους και η ελαστικότητα της ρόγας. Μόλις τα κόψουμε, τα βάζουμε σε ξύλινα ή πλεκτά καλάθια. Έπειτα τα πάμε στους λίνους ή αλλιώς στα πατητήρια. Σας έχουμε φτιάξει ένα πατητήρι. Πολύ ωραία. Εδώ γίνεται η έκρηξη, δηλαδή το στήξιμό του. Τα κοτσάνια που έχουμε λέγονται στέμπλες και χρησιμοποιούνται για να φτιάξουμε τσίπρα. Ο καρπός πιέζεται μέσα στη λιτσίνη και τα δύο μούσες μεταφέρεται σε ξύλινα βαρέλια. Έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή παραγωγής μεταφοράς του μούστου από το φατητήρι στα βαρέλια. Πολύ ωραία. Ο μούστος περιέχει νερό, ζάχαρο, οξέα και ένζημα. Οι ουσίες αυτές προκαλούν τη ζύμωση. Έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό που μπορούμε να δούμε πόση αλκοόλ χρειάζεται για το κρασί για να είναι ένα νόστιμο και καλό κρασί. Ωραία. Οπα. Πολύ ωραία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ζύμωση, ο όγκος του κρασιού μειώνεται. Γι' αυτό ξαναγεμίζουμε το βαρέλι. Έπειτα ακολουθεί η διαδικασία καθαρισμού. Το κρασί με φίλτρα συνήθως 3 φορές για να γίνει διαβιές. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία της ενθυάλωσης. Κάποια